Νέες εικόνες από το διαστημικό σκάφος Juno της NASA δείχνουν την πιο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει καταγραφεί ποτέ στο φεγγάρι του Δία, Ιώ. Η Ιώ είναι ο πιο ενεργός ηφαιστειακά κόσμος στο ηλιακό σύστημα, με περισσότερα από 400 ενεργά ηφαίστεια. Οι πιο πρόσφατες εικόνες του Juno δείχνουν ένα τεράστιο ηφαιστειακό hotspot κοντά στο νότιο πόλο της Ιούς, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη λίμνη Superior. Σύμφωνα με την NASA, οι εκρήξεις αυτού του hotspot είναι 6 φορές πιο μεγάλες από όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της Γης και η ακτινοβολία τους ξεπερνά τα 80 τρισεκατομμύρια βατ. Η Ιώ είναι ηφαιστειακή λόγω της παλιρροιακής θέρμανσης. Το φεγγάρι είναι πολύ κοντά στον Δία και αυτή η κοντινή απόσταση το επηρεάζει, με αποτέλεσμα να κάμπτεται και να αλλάζει σχήμα, δημιουργώντας εσωτερική θερμότητα. Σε αυτό βοηθούν και τα άλλα φεγγάρια γύρω του. Η θερμότητα είναι αρκετή για να λιώσει το εσωτερικό του φεγγαριού. Η παλιρροιακή κάμψη δημιουργεί μια ατελείωτη σειρά από λοφία και τέφρα, που καθιστούν το φεγγάρι το πιο ηφαιστειακά ενεργό σώμα στο ηλιακό σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας πτήσης, το Juno εντόπισε ένα συμβάν ακραίας υπέρυθρης ακτινοβολίας στο νότιο ημισφαίριο της Ιούς. Υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό που εντοπίστηκε ήταν στην πραγματικότητα μερικά θερμά σημεία σε κοντινή απόσταση που εξεράγησαν την ίδια στιγμή. Τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η πιο έντονη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιώ. Το Juno θα πετάξει ξανά δίπλα στην Ιώ στις 3 Μαρτίου. Θα εξετάσει ξανά το hotspot και θα προσπαθήσει να διακρίνει άλλες αλλαγές στην επιφάνεια. Τεράστιες εκρήξεις όπως αυτή αφήνουν το σημάδι τους στην επιφάνεια και αυτά τα σημάδια μπορούν να μείνουν για πολύ καιρό. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να έχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ακραία ηφαιστειακή δραστηριότητα της Ιούς. Γνωρίζουν ότι η παλιρροιακή θέρμανση είναι η βασική αιτία, αλλά δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η θερμότητα κινείται στο εσωτερικό του φεγγαριού. Επίσης, δεν γνωρίζουν εάν το φεγγάρι έχει έναν υπόγειο ωκεανό λάβας, αν και ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι έχει. Η μακροπρόθεσμη εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Ιούς καλύπτεται επίσης από μυστήριο. Πώς έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου? Οι συνεχείς παρατηρήσεις του Juno σε αυτό το συναρπαστικό φεγγάρι θα συνεχίσουν αναμφίβολα να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις.